Να πω ότι το αυγό του φιδιού εποάστηκε πριν την κρίση. Η Χρυσή Αυγή δεν φτιάχτηκε μέσα στην κρίση. Έσπασε απλώς το αυγό και βγήκε το φίδι. Ο λόγος κάτω των μεταναστών, που ήταν η πιο φτωχή και η πιο καταδιωκόμενη στη χώρα μας, χωρίς δικαιώματα, ο λόγος εναντίον των φτωχών ευρύτερα, ο λόγος, ο σεξιστικός λόγος, ο λόγος εναντίον των νέων που είχαν μια αντιαυταρχική διάθεση, ο λόγος δηλαδή κάθε ενός που σήκωνε το κεφάλι στην εξουσία με τον δικό του τρόπο και θέτε ζητήματα, ήταν ένας λόγος ο οποίος φάνηκε στην τηλεόραση, δυσφημίστηκε στην τηλεόραση και η Χρυσή Αυγή απλώς ήρθε να εγκολπωθεί αυτές τις οριζόντιες ιδεολογίες που διατρέχαν όχι ένα, αλλά πολλά πολιτικά κόμματα. Ακούσαμε και εδώ πέρα ένα παραλήρημα αυτού του λόγου. Η Χρυσή Αυγή δεν θα ιτηθεί αν δεν ιτηθεί αυτός ο λόγος, ο ρατσιστικός, ο λόγος εις βάρος του διπλανού μας, ο λόγος εις βάρος του φτωχού. Γιατί ο μετανάστης στη χώρα μας ήταν ο φτωχός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν θα ιτηθεί όταν οι υπουργοί μόλις προχθές ήταν υπέρ του να πνίξουμε τους μετανάστες στο Αιγαίο. Κατηγορήθηκαν επισήμως από ευρωπαϊκά όργανα ότι ακολουθούν την επαναπροώθηση, την απέναντι ακτή, στην Τουρκία. Έχει μια μεγάλη σημασία αυτό, διότι αν μείνουμε στο επίπεδο το επιφανειακό και μιλήσουμε απλώς για αυτά που νωρίτερα κουβεντιάζεται, πράγματι είναι σαν να ξεχνάμε τι υπάρχει από κάτω. Από κάτω υπάρχει μια δημαγωγία αντικοινωνική, υπάρχει μια δημαγωγία η οποία το φτωχό, επαναλαμβάνω, με οποιαδήποτε μορφή είναι ο φτωχός, και σήμερα μεγαλώνει ο αριθμός των φτωχών στη χώρα μας, τον φτωχό τον έμενε στον τοίχο, τον κατηγορούσε. Σε αυτό λοιπόν το έδαφος, η ηλουστρασιόν δημοσιογραφία, η δημοσιογραφία που βλέπαμε της εικονικής πραγματικότητας στην τηλεόραση, κυρίως στην τηλεόραση, αλλά όχι μόνο εκεί, έπαιξε μεγάλο και καταστροφικό ρόλο. Ήταν συνεργός στο να υπάρξει Χρυσή Αυγή στη χώρα μας. Κύριε φίλε, σας έχει απασχολήσει το ότι